Βλέπεις ή θες γυαλιά? Λοιπόν, πρακτικά θέλω γυαλιά. Έτσι, να σκεφτείτε, παιδιά, γεια σας. Καταρχάς είμαι ο Στέφανος. Να σκεφτείτε ότι έχω πάρει τη συνταγή του οφθαλμίατρου και ακόμα να βάλω γυαλιά και να φτιάξω τα μάτια μου. Έτσι, έχουμε τώρα την πρεσβειοπία. Η νόσος των σαραντάριδων. Λοιπόν, και τι βάλε. Έχουμε σήμερα για όλους εσάς εδώ από το κατάστημα της Μπαλάκο Φροσύνη στα 2, αριθμός 15, πολύ καλά. Τι σαραντάρεις, βρε, ακόμα σαραντάρεις, λες ότι είσαι. Σαραντάριδες. Όσο είσαι στα σαντε, λες, όπως οι γυναίκες. Είμαι τριαντάρα. Τώρα, πόσο τριαντάρα είναι προς την αρχή, μέση, τέλος, δεν το λέει, δεν το λέει. Σι εμέσω. Λοιπόν, έτσι. Μέχρι τα 20 οι γυναίκες κάνουν τα γενέθλιά τους κάθε χρόνο. Από τα 25 περίπου και μετά, κάθε 2, 3, 4 χρόνια, όσο θέλουν αυτές. Θα με βλέπει τώρα η γυναίκα του φίλου μου, τη Βασιλάκη Αυταγιάννη, και θα λέει πάλι ο μισογύνης μίληση. Λοιπόν, σοβαρευτούμε τώρα. Θεάρα μου. Λοιπόν, είμαι ο Στέφανος και είμαι στο κατάστημα της Μπαλάκο Φροσύνης, στα 2 αριθμός 15 στο Πολύκαστρο Νομού Κυλής, εδώ στην όμορφη Κεντρική Μακεδονία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μας 23 43 0 23 842, το κινητό μας 6944 47 86 06 για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα το e-shop www.allforhobby.gr και στο All for Hobby στη σελίδα μας στο Facebook, στα 3 προφίλ της Μπαλάκου Φροσύνης και στο Μπουρατζής Στέφανος Μαγλικούς Χαρακτήρες. Σήμερα λοιπόν, τι έχω για όλους εσάς, και μην ξεχάσω, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε, με μεράκι, αγάπη. Ειδικότερα για τα όπλα που είναι και τα ακριβότερα προϊόντα στο κατάστημά μας, υπάρχει δυνατότητα εξόπλησης μέχρι 24 μήνες με χρήση πιστωτικής κάρτας. Και εννοείται ότι είμαστε πάντα μετά σας και μετά την πώληση, ό,τι χρειαστείτε. Σήμερα λοιπόν τι έχω για όλους τους φίλους, κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ακάρ Τσόρτσιλ, μοντέλο 812 Black. Λοιπόν, και θα το δούμε σε μήκος κάνεις 66 εκατοστά, παρακαλώ. Mm-hmm. Λοιπόν... Και βαλιτσόνι. Και βαλιτσόνι, βεβαίως. Ωραίο, ε. Μία από τις νέες μας παραλαβές, έτσι. Τσόρτσιλ, λοιπόν, ανοίξουμε εδώ τη βαλίτσα μας, όμορφα και περιποιημένα όλα μέσα, το προσπέκτους μας, το κασετινάκι μας εδώ με τα τσοκάκια, τα 3 από τα 5, και κασετινόνι, τσοκόκλειδο, το λαδάκι για να συντηρούμε τα ξύλα και το πανάκι πάλι να συντηρούμε τα ξύλα, όμορφα στη βαλιτσούλα. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα πολύ όμορφο και προσιτό αλληλεπίθετο, ή αλλιώς Super Pose, όπως λέγεται, για όλους τους φίλους. Ορίστε, τι λες τώρα, ρε φίλε. Ωραία, ξύλα έχει. Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ προσιτή η τιμή του, κάτω από τα 900 ευρώ. Πολύ όμορφο όπλο. Θα πάρει φωτιά το YouTube. Εγώ είμαι και λάτρης του Black, έτσι. Είμαι και λάτρης του Black. Μ' αρέσουν πολύ τα μαύρα μέρη πάνω στα όπλα. 5 χρόνια εγγύηση, παρακαλώ. Όμορφα τα ξύλα του, gloss. Κάνει μια πολύ ωραία αντίθεση εδώ με την μπάσκουλα και με τις κάνες που είναι σε ματ χρώμα. Μια προσιτή επιλογή, πολύ ποιοτική για όποιον θέλει να αποκτήσει ένα super pose χωρίς να δώσει πολλά χρήματα, έτσι, κάτω από τα 900 ευρώ. Γερές κατασκευές από την Τσόρτσιλ. Εδώ και κάποια χρόνια τα πουλάμε εδώ από το κατάστημά μας και δεν έχουμε κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Αδαμαντοτριβή εδώ στα πλαϊνά, jeweling, όπως λέγεται. Τι εδώ, οπότε, και κάποια χρόνια, 15 χρόνια. Οπότε, να συγκρατεί εδώ λαδάκι, έτσι, στα πλαϊνά του μονομπλοκ. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα γίνεται για να συγκρατεί το λάδι. Για να συγκρατεί το λάδι. Α, δεν είναι για αισθητικούς λόγους. Σαφέστατα αισθητικά είναι καλέσθητο το jeweling, ναι, έτσι. Αλλά την... έχει και τη χρηστικότητα του να συγκρατεί λαδάκι, οπότε ωραία, να μπορεί να ανοιγοκλίνει πολύ πιο εύκολα, ναι, το όπλο. Όμορφος ο ξυστός, πολύ εντυπωσιακός σε σχήμα, το βλέπετε εδώ round μπροστά, και ο μοχλός απελευθέρωσης του κλούς από την μπροστινή πλευρά, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ποιος μοχλός? Μοχλός απελευθέρωσης του κλείστρου, συγγνώμη. Με τόσα βίντεο που έχω κάνει με καραμπίνες, κόλλησα. Λοιπόν, ο μοχλός απελευθέρωσης του ξυστού, έτσι, από την μπροστινή πλευρά. 40 πλάς. 66 εκατοστά το μήκος της κάνεις. Και έτσι για να το δείξω στους φίλους μου, να τους το κάνω λίγο πιο
εντυπωσιακό το οπλάκι μας. Αν θα ρίξουμε εδώ και λίγο λαδάκι, είναι μάτι αντανακλαστικές οι κάνες, αλλά άμα ρίξουμε λίγο λαδάκι, θα δείτε αμέσως πώς ζωηρεύει το χρώμα. Δείτε το. Βέβαια, αυτό δεν θα το κάνουμε μόνο για να ζωηρέψουμε το χρώμα, να το κάνουμε πιο φωτεινό. Το κάνουμε και για να προστατεύσουμε και την βαφή στις κάνες μας, έτσι. Το λαδάκι μας. Για τη σκοριακή προστασία, αλλά και προστασία και από τον υδρότα, έτσι αγαπητοί φίλοι. Και εδώ να δώσουμε εδώ και ένα tip και μία συμβουλή, αγαπητοί φίλοι. Ποια είναι αυτή η συμβουλή? Ας υποθέσουμε ότι, το λέω σε πάρα πολλούς φίλους και το λέω και δημόσια, ας υποθέσουμε ότι γυρίσαμε από τον κυνηγότοπο μετά από βροχή. Έτσι, μετά από βροχή. Αν έχουμε προλάβει, θα κάνουμε ένα απαλό σκούπισμα όταν φτάσουμε στο αυτοκίνητό μας, πριν πάμε σπίτι, θα κάνουμε ένα απαλό σκουπισματάκι γρήγορο στο όπλο μας, έτσι, αν έχουμε χρόνο. Αλλιώς, όταν πάμε σπίτι μας, κατευθείαν θα βγάλουμε το όπλο από τη θήκη, θα ανοίξουμε τη θήκη να στεγνώσει, γιατί κρατάει μέσα πάντα υγρασία, και μετά θα σκουπίσουμε με ένα καθαρό πανί, με ένα χαρτί, όλα τα μεταλλικά του μέρη, ειδικότερα από τις κάνες, το σκουπίζουμε, μετά παίρνουμε το σεσουάρ για τα μαλλιά, ζεσταίνουμε λοιπόν την κάνη, καλά-καλά, οπότε να βγει ό,τι υγρασία υπάρχει πάνω από το μέταλλο, να ξεράσει που λέμε την υγρασία, ξανασκουπίζουμε όμορφα και ωραία και μετά περνάμε από πάνω λάδι. Έτσι, γιατί αν κάνουμε απλά ένα σκούπισμα μετά από βροχή και βάλουμε πάνω λάδι, κουμπώνουμε την υγρασία από κάτω. Και γι' αυτό μερικές φορές κάποιοι φίλοι απορούν και λένε, μα εγώ πέρασα λέει λάδι, γιατί μου βγάζει σκουριά από κάτω? Γιατί αγαπητοί φίλοι, κλειδώσατε την υγρασία από κάτω, έτσι. Σε γιατί... σουαράκι, σε όλα τα σπίτια υπάρχει, έτσι. Γιατί θέλει υπάρχει... και το σεσουάρ του. Ε? Γιατί θέλει και το σεσουάρ του. Το πιστολάκι του. Το πιστολάκι. Έτσι λίγο. Λοιπόν, εντάξει. Τι θα γίνει, όποτε κάνω εγώ βίντεο θα παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, ένα λεπτό, συγγνώμη. Όχι, ευθύνη μου, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα μου πεις που να το ξέρω, φίλος μου, καλός ο Ευθύμης, ότι κάνω εγώ βίντεο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μετά μαζί του. Πάμε να συναρμολογήσουμε και το όπλο. Διακεκομένους πύρους, καθαρή δουλειά. Εδώ πέρα βλέπω μέσα παντού. Όμορφο το όπλο. Πολύ όμορφο. Έτσι σε μία απόχρωση του τιτανίου φέρνει λιγάκι. Έχω την εντύπωση ότι έχουν στα δίκανά τους έχουν ανεβάσει λίγο τον πύχη. Τον πύχη. Από τα τελευταία που είχαμε φέρει, ας πούμε, στο design. Κακά τα ψέματα, οι Τούρκοι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Όχι, μιλάω τώρα για τα συγκεκριμένα, άστο ναι, τώρα. Ναι. Συγκεκριμένη μάρκα έχει ξεφύγει λίγο. Έχουν αναβαθμίσει την ποιότητά τους, ναι. Έχουν αναβαθμίσει το design τους, έτσι. Ναι. Όσο και αν δεν αρέσει σε πολλούς αυτό που λέω, πλέον τα τουρκικά όπλα έχουν κατακτήσει την παγκόσμια αγορά. Και σε εμάς δεν αρέσει, αλλά αγορά, τι να κάνουμε. Αυτό που κανονικά δεν θα έπρεπε να μας αρέσει, και θα έπρεπε να κοιτάμε ότι δεν φτιάχνουμε εμείς τίποτα εδώ πέρα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Μακάρι να είχαμε κι εμείς ελληνική οπλοβιομηχανία και να πουλάγαμε μόνο ελληνικά όπλα. Έτσι. Αλλά ας όψονται οι πέτοι γι' αυτό και οι υπεύθυνοι γι' αυτό, έτσι. Ωραία. Τέλος πάντων, εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε εξωτερική πολιτική. Είμαστε για να δείχνουμε καλά ποιοτικά προϊόντα και προσιτά στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Κοιτάξτε λοιπόν τι όμορφο ντουφέκι που είναι. Το Τσόρτσιλ. Ωραία. Πολύ όμορφα κλείνει. Επιπλέον, να μην ξεχάσω, είναι με θαλάμες μάγνου, εσωτερικά χρωμιωμένο. Μπορεί να ρίξει όλων των ειδών τα φυσίγκια και μέχρι τα τρία άστρα τσόκ και ατσάλινα σκάγια, εννοείται. Θα βάλουμε δύο φυσίγκια δρανίας λοιπόν εδώ πέρα. Να δείτε, συγγνώμη γιατί είναι σφιχτό το όπλο, εδώ πέρα είναι ασφάλεια και επιλογία στον κανόν. Πατάμε την πρώτη. Πατάμε και δεύτερη, έχει και μηχανικές σκανδάλες. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό. Έτσι, ολοκένουργιο το όπλο, δυνατή η εξολκής, όπως είδατε πετάχτηκαν αμέσως στα φυσικά δρανίας που είναι και πολύ βαριά. Πολύ καθαρή δουλειά, στις πατούρες εδώ, στις θαλάμες, στις εξολκής. Μια χαρά είναι το ντουφέκι. Μια χαρά πραγματικά. Σφιχτό όπως σας είπα, είναι ακόμα καινούριο. Ωραία. Τα εργονομικά στοιχεία του όπλου ανεβαίνει γρήγορα στο ζυγωματικό.
Ένα πολύ όμορφο όπλο κάτω από τα 900 ευρώ, έτσι αγαπητοί φίλοι. Και να δούμε το βάρος του. Να δούμε το βάρος λοιπόν με τα 66 εκατοστά. Είπε η κατσαρίδα. Είπε η κατσαρίδα. Λοιπόν, οπότε έχουμε Churchill μοντέλο 812 Black 66 εκατοστά, 3 κιλά και 100 γραμμάρια. Πρακτικά είναι ένα όπλο που μπορείτε να το πάρετε σε όλα σας, μα σε όλα σας τα κυνήγια, και με τα 66 εκατοστά είναι ένα μήκος κάνεις το οποίο θα βολέψει παντού πιστεύω. Όμορφο ντουφέκι, έτσι, ας το δείξω φακός και από εδώ. Πολύ όμορφο ντουφέκι, σύγχρονο το design του, ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, έτσι εδώ που έχουν δώσει μια κυρτότητα, εδώ στην μπάσκουλα. Πολύ ωραία κατασκευή και έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια ότι έχουν και πολύ καλή βλητική απόδοση, έτσι. Πολύ καλή βλητική απόδοση. Πραγματικά. Δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε παράπονα. Μια πολύ πολύ καλή επιλογή. Μόλις ήρθανε τα όπλα και σε 66 και σε 71 εκατοστά. Ξύλα από ρίζα καρυδιάς, τα βλέπετε. Όμορφα τα νερά, φημίζονται οι Τούρκοι για τα ξύλα τους, έτσι δίνουν στην παγκόσμια αγορά. Τι άλλο να πούμε. Αυτά, και να ευχηθούμε σε όλους τους φίλους υγεία, πολλές επιτυχίες στα κυνήγια τους και πάνω απ' όλα με ασφάλεια, παιδιά. Και χαρά.